Κύριε καθηγητά, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, να ακούσουμε και τον κύριο Λέκα στο τελευταίο μέρος των όσων μπορούμε να πούμε τώρα αυτές τις μέρες. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Το ζητούμενο είναι το πότε θα αδειάσουν τα νερά. Απάντηση υπάρχει από τη δική σας επιστημονική ματιά. Εάν από τη δική σας πλευρά μπορείτε να δώσετε εσείς, να συμβάλλετε εσείς στην απάντηση που αναζητείτε, κατά κύριο λόγο από τους ανθρώπους στη Θεσσαλία, για το πότε θα αδειάσουν τα νερά. Τι λέτε? Κοιτάξτε, τα νερά δεν θα αδειάσουν ενιαία σε όλο το θεσσαλικό κάμπο. Θα αδειάσουν σταδιακά αναπεριοχές. Δηλαδή, πρώτα θα φύγουν τα νερά τα οποία είναι σε μικρές υδρολογικές λεκάνες και οι οποίες έχουν κάποια κλίση και κάποιο υψόμετρο, όπως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται. Και στη συνέχεια θα αδειάσουν τα κεντρικά ρεύματα, οι ποταμοί δηλαδή, ο Πηνιός, αλλά πολύ φοβάμαι ότι κατά περιοχές τα νερά τα οποία βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο, σε επίπεδο έδαφος, θα παραμείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο θα είναι το διάστημα, δεδομένου ότι εξαρτάται και από τον καιρό που θα κάνει. Αν υπάρχει ηλιοφάνεια, θα έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση. Αν υπάρχει μία προκόπτωση αντίστοιχα, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα αντί να απομειωθεί θα πάρει διαστάσεις και πάλι. Και θα πάρει διαστάσεις γιατί τα εδάφη είναι κορεσμένα εδάφη και δεν μπορούν να προσδορφήσουν άλλο νερό. Έτσι λοιπόν, σε αρκετές περιοχές θα μείνουν τα νερά στάσιμα μέχρι ότου εξατμιστούν και μέχρι ότου γίνει η οποιαδήποτε επιφανειακή απορροή. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι το 2011 στο τσουνάμι στην Ιαπωνία παρατηρήσαμε το εξής, ότι μπήκε το τσουνάμι μέσα με τον όγκο νερού και με την ταχύτητα που είχε και ουσιαστικά κάποιες παράκτιες περιοχές έμειναν για πάντα κάτω από τη θάλασσα. Και η πρόκληση των Ιαπώνων τότε που συζητούσαμε όταν είχα μεταβεί στην Ιαπωνία ήταν το πώς θα σχεδιάσουν τις πόλεις σε μικρότερη έκταση και με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ήταν ένα δυσεπίλητο πρόβλημα. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει, εάν δεν φύγουν τα νερά από κάποιες περιοχές, να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να αποδοθούν πάλι σε καλλιέργειες οι οποίες υπήρχαν πριν το πλημμυρικό φαινόμενο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Συνεχίζουμε. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.